Πραγματοποιούμε σήμερα ως κομματική οργάνωση Λάρισας του ΚΚΕ αυτή μας την παρέμβαση, γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό απέναντι στις εξελίξεις που υπάρχουν καθημερινά να σημάνει συναγερμό στο λαό. Να δυναμώσει η λαϊκή δράση υπάλληλοι του λαού μας ενάντια στα ανατολικά σχέδια και την ελληνική εμπλοκή. Σήμερα ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι πιο ορατός από ποτέ. Ήδη το Ισραήλ προχθές ανακοίνωσε ότι αν δεχτεί επίθεση από το Ιράν μπορεί να ζητήσει πλοία από την Ελλάδα και την Κύπρο την ώρα που συγκεντρώνονται νέες αμερικάνικες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτές οι εξελίξεις δεν έπεσαν από τον ουρανό. Δεν τις έφερε η κακιά η μοίρα. Είναι αποτέλεσμα του στρατηγικού σχεδιασμού του Ισραήλ, τον ΗΠΑ, τον ΝΑΤΟ σε όλη τη Μέση Ανατολή αντιπαραθετικά με τη Ρωσία και την Κίνα που προωθούν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα. Για αυτά τα συμφέροντα εδώ και 300 μέρες έχουν δολοφονήσει πάνω από 40.000 Παλαιστίνιους στην πλειοψηφία τους γενικόπεδα. Έχουν ρίξει πάνω από 82.000 τόνους εκρηκτικών μόνο στη Γάζα, το στόχο που επεκτείνουν την κατοχή και να σβήσουν κάθε προοπτική δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους στην περιοχή. ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, που εμφανίζονται σήμερα ως εγγυητές για την ασφάλεια και την ειρήνη των λαών, είναι αυτοί που έδωσαν το πράσινο φως για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω εγκλήματα. Είναι αυτοί που ευθύνονται για τις πολεμικές αντιπαραθέσεις που είναι σε εξέλιξη σε Ιράν, Συρία, Λίβανο, Ιεμένη, αντιπαραθέσεις που οδηγούν σε επικίνδυνη γενίκευση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε ανανέωση συμφωνίας που έχει με τη ΣΥΠΑ για τη στάθμευση των θεριστών στην 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα. Αυτά τα αμερικάνικα ΙΑΠ αξιοποιούνται πολλαπλά από τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ σε μία σειρά πολεμικές επιχειρήσεις από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Μέση Ανατολή, μεγαλώνοντας έτσι τον κίνδυνο αντίπινων για το λαό μας. Κίνδυνο αντίπινο την ίδια ώρα που ο λαός μας και η νεολαία καλείται να πληρώσει το μάρμαρο αυτής της εμπλοκής.